Μετά τις χθεσινές εξελίξεις στη Βουλή, που η Επιτροπή Νομικών πάει με ομόφωνη πρόταση για αναστολή εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου μέχρι το τέλος του έτους. Είναι μαζί μας η κυρία Μέρη Παπαχαραλάμπους, κυρία Μέρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη, Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ. Καλώς ορίσατε. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας τώρα θέση για αυτό που προωθεί η Επιτροπή Νομικών της Βουλής? Ακούσαμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να τους λέει χθες: ωραία, αναλάβετε και την ευθύνη για τα έκτροπα που πιθανόν να γίνουν. Η δική μας θέση, κύριε Κημήτρη, έχει εκφραστεί ξεκάθαρα χθες στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος αξιολόγησης του θεσμού. Ευθαρσός επίσης έχει υποθεί χθες από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού αλλά και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι το μέτρο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που εφαρμόζεται. Υπάρχουν αδυναμίες, δεν το κρύψαμε ποτέ και θεωρούμε ότι η προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να ήταν στο να βελτιώσουμε την εφαρμογή του μέτρου και όχι στην αναστολή. Όταν τους λέτε όμως ότι είναι ένα μέτρο θετικό, πετυχημένο, γιατί δεν είχαμε επεισόδια φέτος. Εμείς που πάμε στο γήπεδο ξέρουμε ότι πηγαίναμε με το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν άνοιξε μύτη. Τι σας απαντούν? Γι' αυτό δηλαδή, ποιο είναι το αρνητικό που θέλουν να επιλύσουν αναστέλλοντας την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου μέχρι το τέλος του έτους? Η προσέλευση στα γήπεδα. Εδώ που διαφωνούμε είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι σαφώς και η κάρτα προφανώς είχε κάποιο αντίκτυπο στην χαμηλή προσέλευση στα γήπεδα. Αυτό που είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι δεν είναι μόνο η κάρτα ο λόγος που ο κόσμος δεν πηγαίνει στα γήπεδα. Χθες ο υπαρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Παπαθεοδόρου, που ήταν εκεί επίσης στη Βουλή προσκεκλημένος, έχει παραθέσει κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό που έχετε, στο οποίο έχετε αναφερθεί πριν, ότι είχαμε 0 σοβαρά επεισόδια κατά την εφαρμογή του μέτρου. Υπήρξαν 22 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 10, αν θυμάμαι καλά, έχει πει η αστυνομία ότι έχει βοηθήσει πολύ πολύ σημαντικά ο θεσμός της κάρτας για να γίνουν. Από την άλλη, θα πρέπει να πω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αδυναμίες. Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της κάρτας, παρότι εφαρμόζεται το μέτρο, θα μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως για παράδειγμα η ευκρίνεια των CCTV στα γήπεδα. Έχει τεθεί το θέμα, από ό,τι κατάλαβα χθες, η διασύνδεση της κάρτας φιλάθλου με την ασφάλεια των γηπέδων. Το θέμα είναι ότι προλαβαίνουμε δηλαδή και στο χρόνο που λένε να το αναστείλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση στα γήπεδα για να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια? Κοιτάξτε, η εφαρμογή της κάρτας εναπόκειται στις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την εφαρμογή της και αυτές, όπως έχω αναφέρει και πριν, είναι τα CCTV, ο ηλεκτρονικός έλεγχος εισιτηρίων που γίνεται. Όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Απλώς γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Σε κάποια γήπεδα υπάρχουν turnstiles και σε κάποια υπάρχουν τα manual, τα οποία γι' αυτό είπα ότι η θέση μας είναι ότι εκεί θα πρέπει να στραφεί. Θα έπρεπε να έχει στραφεί η προσοχή μας. Η ερώτησή σας ήταν αν... Αν πιστεύετε ότι επειδή έγινε μια διασύνδεση με το θέμα της ασφάλειας στο γήπεδο, δηλαδή μπορούν να γίνουν τέτοια βελτιωτικά έργα στα γήπεδα για να επαναφέρουν την κάρτα φιλάθλου, αν και εφόσον να αναστείλουν τη λειτουργία της. Και να επαναφέρουν και τον κόσμο στα γήπεδα. Γιατί όπως έχω αναφέρει και πριν, πιστεύω ότι οι εγκαταστάσεις, η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας μέσα στα γήπεδα, θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε επισκεφθεί και γήπεδα του εξωτερικού και μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις, δεν είναι αυτές που αξίζουν στον Κύπριο φιλάθλο. Σαφώς. Γιατί δεν έχουν λυθεί αυτά τα θέματα της ταξιθέτησης? Και το θέμα της ταξιθέτησης, να σας πω ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου να εφαρμοστεί. Γιατί ηλεκτρονικά η ταξιθέτηση υπάρχει για όλα τα γήπεδα. Άρα αυτό που απομένει είναι να επικολληθούν τα νούμερα και να μπορεί να εκδίδεται το εισιτήριο με βάση την αρρύθμιση της θέσης. Δεν είναι πράγματα δύσκολα τα οποία έχουν μείνει. Το facial recognition, η ταυτοποίηση αυτόματη, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Αλλά και πάλι τεχνικά μπορεί να εφαρμοστεί. Εάν και εφόσον η Βουλή εγκρίνει τα κονδύλια τα οποία χρειάζονται για να εφαρμοστούν, δεν είναι κάτι τεχνικά δύσκολο να εφαρμοστούν. Απλώς θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα της ασφάλειας. Γιατί ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θεωρούμε ότι η ασφάλεια είναι το α και το ω σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι λαθασμένα συνδέεται τόσο η ασφάλεια με την εφαρμογή της κάρτας. Η ασφάλεια δεν συνδέεται απλώς με την εφαρμογή της κάρτας.
Η ασφάλεια στα γήπεδα συνδέεται με τη διεξαγωγή των αγώνων ή όχι στα γήπεδα. Άρα, ναι, περιμένουμε από την αρχή αδειοδότησης μία έκθεση για όλα τα στάδια, όχι μόνο τα στάδια τα οποία είναι στην ιδιοκτησία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, που αυτά είναι μόνο το Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο και το Μακάριο. Αλλά η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για τη διεξαγωγή των αγώνων και όχι απλώς για την εφαρμογή. Άρα, χθες τι σας είπαν, εμείς πάμε να αναστείλουμε την εφαρμογή κάρτας φιλάθλου, ένα για την προσέλευση στα γήπεδα και δύο για το θέμα ασφάλειας στα γήπεδα. Τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί είναι προφανώς η χαμηλή προσέλευση στα γήπεδα και κυρίως είχε συνδεθεί το θέμα με τις ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την ασφάλεια. Έχει ξεκαθαριστεί εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης επίσης αυτό που έχω αναφέρει πριν όσον αφορά στην ασφάλεια. Μα οι ελλείψεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ιδιωτικά τα γήπεδα. Δεν ανήκουν στο κράτος για να πεις φταίει το κράτος γιατί δεν τα κάνατε. Άρα, αν είναι το θέμα ποιος φταίει. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον για τα γήπεδα δεν προχωρήσει στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τι γίνεται εκεί? Θα μείνουμε χωρίς καρταφυλάθλου, γιατί. Η πληροφόρηση που είχαμε κι εμείς από τον τύπο μετά τη συνεδρίαση της Βουλής, αφού έχουμε όλοι παραθέσει τις θέσεις μας μετά τη συνεδρίαση της Βουλής, είναι ότι η πρόταση που προωθείται είναι για αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Είναι ο πρώτος γύρος πρωταθλήματος. Ναι. Δεν σας κρύβω, δεν σας κρύβουμε ότι έχουμε έντονες ανησυχίες. Γιατί μία αναστολή στο προσωρινή έχει μόνο κινδύνους και πλήρους, αν θέλετε, καταργήσεις. Δηλαδή, μας ανησυχεί και με τον πρόεδρο του ΚΟΑ που έχουμε συζητήσει το θέμα και με το Συμβούλιο, μας ανησυχεί έντονα. Άρα λέτε ότι είναι το πρώτο βήμα για να καταργήσουν πλήρως την κάρτα φιλάθλου. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχουν έντονες ανησυχίες για την επαναφορά του μέτρου. Εάν και εφόσον βέβαια κρίνει η Βουλή, ψηφίσει την αναστολή. Αν είναι το θέμα της προσέλευσης, γιατί δεν αναλαμβάνετε μια εκστρατεία να πάτε να βρείτε τον κόσμο για να κάνει την κάρτα φιλάθλου? Συγκεκριμένους τρόπους. Γιατί όποτε ήθελαν και τα κόμματα να κάνουν πράγματα, ξέρουν να πάνε να βρουν τον κόσμο. Γιατί δεν αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία ο ΚΟΑ? Γιατί είναι μια διαδικασία ούτε και 5 λεπτών να βγάλεις την κάρτα φιλάθλου σου και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί δεν το κάνει ο κόσμος. Δηλαδή οι φιλάθλοι που αγαπούν την ομάδα τους και θέλουν να πηγαίνουν εκεί. Η κάρτα φιλάθλου είναι δικαιολογία. Δεν είναι λόγος να μην πάει κάποιος στο γήπεδο. Δεν σου στοιχίζεται τίποτα η κάρτα φιλάθλου. Κοιτάξτε, ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Ενώ γιατί δεν αναλαμβάνεις μια πρωτοβουλία να τους αφαιρέσετε επιχειρήματα, αν όντως διακρίνεται ότι είναι άλλα τα κίνητρα. Μάλιστα. Έχουμε κάνει συναντήσεις ακόμη και με οργανωμένους οπαδούς και μάλιστα και με την προηγούμενη, με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Που είχαν παραθέσει ένα σωρό από λόγους. Ακριβώς. Και έχουμε συζητήσει εκτενέστατα, θα έλεγα, το θέμα. Εμείς από την άλλη, ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και πέρσι. Και φέτος, εάν και εφόσον ψηφιστεί μια νέα νομοθεσία ή αναστολή, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε την νομοθεσία όπως κάναμε και πέρσι, που ήταν η απόφαση της Βουλής, η εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου. Όμως και εσείς προειδοποιείτε να αναλάβουν την ευθύνη πιθανών επεισοδίων αυτοί που θα ψηφίσουν την αναστολή της εφαρμογής του μέτρου. Σας λέω πραγματικά ότι έχουμε έντονες ανησυχίες. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι φέτος δεν υπήρξαν σοβαρά επεισόδια. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν γίνει 22 συλλήψεις. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κάποια άτομα τα οποία έχουν εμπλακεί σε επεισόδια βίας δεν μπορούν να εκδώσουν κάρτα φιλάθλου και δεν μπορούν να είναι στα γήπεδα. Προσωπικά έχω απολαύσει πάρα πολύ τα γήπεδα με τα δυο μου παιδιά ηλικίας 11 και 6 ετών στο γήπεδο. Έχουμε έντονες ανησυχίες. Ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να πάνε σε πλήρη κατάργηση του μέτρου και μη επαναφορά του. Εμείς από την άλλη, εάν και εφόσον περάσει. Ενώ αυτή είναι η ανησυχία σας. Η ανησυχία μας είναι και το τι θα γίνει αυτή τη στιγμή, αν και εφόσον ψηφιστεί αναστολή μέσα στα γήπεδα, ακόμη και αυτούς τους 6 μήνες. Λοιπόν, να δούμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα μας το μεταφέρει ο συνάδελφος ο Νεκτάριος ο Μαρκέτος. Πάμε κατευθείαν κοντά του. Νεκτάριε, μας ακούμε. Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αντράκη και κύριοι. Έντονη είναι η ανησυχία και του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Γιώργου Σαββίδη, όπου μετά από σχετική δική μας ερώτηση για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την ασφάλεια στα γήπεδα μετά και την αναστολή του καταφυλάθλου που αποφασίστηκε χθες, ο Υπουργός θα πω καταληκτικά και πώς πήγε ο ίδιος. Όσοι έβγαλαν κάρτα φιλάθλου, εγώ λέει, είπε μάλιστα και 72.000 άλλοι φιλάθλοι που βγάλαμε κάρτα φιλάθλου, νιώθαμε στο γήπεδο ασφαλείς. Πηγαίναμε στο γήπεδο με τις οικογένειές μας και νιώθαμε ασφαλείς. Πλέον λέει, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Και το κυριότερο είπε ότι γιατί αν υπάρχει νόημα να υπάρξει αναστολή
το συγκεκριμένο μέτρο. Και τόνισε μάλιστα, επειδή είχε μια έντονη την μεγάλη ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, ότι δεν είναι συμπλουσιακή η σχέση του με την Πολύ, αλλά έχει την εστάση του, έχει την άποψή του και λέει ότι αυτό το μέτρο ενδεχομένως για να ανασταλεί θα υπάρχουν προβλήματα τέα. Μάλιστα. Νεκτάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ίδιο μήκος κύματος με τις δικές σας δηλώσεις και αυτές του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε. Ανησυχούμε αν αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να καταργήσουν πλήρως την κάρτα φιλάθλου. Ένα μήνυμα όμως που ήρθε από ένα φίλο της εκπομπής λέει το μακάριο που είναι στη δικαιοδοσία του ΚΟΑ, γιατί δεν έχει εφαρμόσει όλα τα δέοντα σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχέδιου. Άρα εδώ πάει σε εσάς το ερώτημα. Ναι. Και στο μακάριο για την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου πέρσι έχουν εφαρμοστεί όλα τα μέτρα, όλες οι προνοίες. Για παράδειγμα, υπήρχε ηλεκτρονικός και πάλι έλεγχος εισιτηρίων. Όπως έχω αναφέρει και πριν, αντιλαμβανόμαστε και αφού αναφερόμαστε στο μακάριο, να το αναφέρω ως παράδειγμα συγκεκριμένο, ότι είναι ένα από τα στάδια για τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί η ευκρίνεια του CCTV, είτε με αντικατάσταση είτε με μια ανάπτυξη. Κάμερες, λέτε, που φωτογραφίζουν. Ακριβώς. Λειτουργούσαν πέρσι. Βεβαίως λειτουργούσαν. Ασφαλώς λειτουργούσαν. Αλλά σαφώς υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης. Και προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται και μια αξιολόγηση όχι μόνο για το Μακάριο, τουλάχιστον για τα δύο γήπεδα που ανήκουν στον ΚΟΑ, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο διάστημα αυτό. Το Μακάριο είχε πιστοποιητικό ασφαλώς από την αρχή αδειοδότησης σταδίων, γι' αυτό και. Άρα, επόμενη πράξη είναι να δούμε τι θα ψηφίσει η Βουλή. Αυτό περιμένετε κι εσείς? Αυτό περιμένουμε και από εκεί και πέρα θα καθίσουμε να τα λάβουμε όλα υπόψη ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και να αποφασίσουμε γιατί αυτό είναι ξεκάθαρο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.